Η Αΐντα του Βέρντι είναι ένα έργο ογκώδες. Είναι ένα έργο το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι όταν το σκέφτονται, σκέφτονται ελέφαντες. Είναι ένα έργο για μεγάλη ορχήστρα, μεγάλη χοροδία, μπάντες πνευστών έξω, δεξιά και αριστερά από τη σκηνή. Ένα έργο το οποίο θεωρείται ιδανικό για τα μεγάλα θέατρα, για τα μεγάλα αμφιθέατρα, για τους ανοιχτούς χώρους. Η δικιά μας εκδοχή γίνεται μόνο με 5 όργανα και 10 τραγουδιστές. Οι 10 τραγουδιστές μοιράζονται μεταξύ τους τους ρόλους και τη χοροδία. Και τα 5 όργανα μοιράζονται 14 όργανα λιγάκι ασυνήθιστα. Οι μουσικοί μας παίζουν φλογέρες, μελόντικες, καζού, μπουζούκια, κουδούνια και διάφορα συνήθιστα πράγματα. Η σκηνή της Νέα Κιόλνερ Όπερ και οι οικονομικές της δυνατότητες δεν επέτρεπαν μια μεταγραφή για περισσότερα στην πραγματικότητα από 5 άτομα επί σκηνής και αυτό καθόρισε όλη τη λογική της μεταγραφής. Η ιδέα είναι να έχουμε την εικόνα 5 ανθρώπων οι οποίοι με χοντροκομμένα παιδικά όργανα προσπαθούν να αναμετρηθούν με ένα υλικό που τους υπερβαίνει. The starting point for this project has been, I think, in May 2010, when in Athens happened that riots, and we thought, well, we can't imagine what's going on, and we want to go down, we want to go to Greece, and to meet people and to talk about this and to do a common work, to come together in order to make a play about what is crisis and what is the Greek point of view of that. It is a little bit a cruel thing because it's just a matter of what money does, what the power of international money does with people. And we, as persons, as human beings, and as well as artists, we should take the decision what we are going to do with our art and with our lifetime. And so we are strongly convinced that music theater is a very, very necessary form to get in contact to people, to re-hear what is the message of such a strong story like the original Aida. Η πρεμιέρα έγινε στη Γερμανία. Το κοινό ήταν ιδιαίτερο ζεστό και για μας ήταν μία έκπληξη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να ενοχλήσουν ενδεχομένως και τον ελληνικό λαό, αλλά και το γερμανικό, γιατί θίγει τα στερεότυπα της εποχής για το πώς αντιμετωπίζεται ο ελληνικός λαός προς τα έξω και πώς αντιμετωπίζεται ο γερμανικός λαός εδώ. Ότι μας προβληματίζει. Δεν ξέρω αν ενώνει ή διχάζει. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάρει και τις δύο κατευθύνσεις.
I must say that Germany is kind of a cool country in terms of foreign people. My girlfriend comes from Romania. She lived before in Italy and Switzerland and France, and she was everywhere. She said that she really felt this, that the people don't like foreigners. In Germany, she never felt that. Thank you. All of you know of the troubles my homeland is facing. And most of you know of the sacrifices we all have to keep on making so that these problems are solved. We bestow that trust and faith on our allies' know-how and help, and I'm glad to inform you that all plans proposed are in full swing. Αυτό που θελήσαμε να αποφύγουμε στην δουλειά μας ήταν να πούμε εύκολες. Να δώσουμε εύκολες προτάσεις, να πούμε εύκολες αλήθειες. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ειρωνία και την απεσιόδοξη, αναγκαστικά απεσιόδοξη ματιά που επιβάλλουν οι καιροί. Αλλά μέσα από όλα αυτά ίσως και να μπορούμε να δώσουμε το στίγμα για αυτό που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, που πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στη συνεργασία, στην αλληλοκατανόηση και στη διάθεση για δημιουργία, σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτό. Εντάξει. Okay, thanks.